Ναι. Καλησπέρα από Γιάννα, παίρνω τηλέφωνο. Καλώς τα Γιάννα. Μας Γιάννα ή άλλη ομάδα. Άλλη ομάδα, άλλη ομάδα. Τι ομάδα είσαι. Ολυμπιακός θα είναι. Γιατί ρε φίλε δεν είσαι Πας Γιάννα. Τι να είναι Πας Γιάννα. Ρωτάω ρε φίλε, ρωτάω. Δεν. Στα Γιάννα τι να είναι Πας Γιάννα. Παλικά... Γιατί δεν είναι Πας Γιάννα είπα. Έτσι γουστάρει ρε. Εσύ είσαι δικηγόρος του. Εσύ γιατί δεν είσαι, συγγνώμη, εσύ γιατί δεν είσαι πιερικός ρε κόκκινε. Αφού είναι η ΑΕΠΟΔΙΟ Ηρακλής απ' την Κατερίνη. Γιατί δεν έγινε ακρία βρύση για σένα. Για λέγε ρε φίλε. Λέγε. Να πω κάτι. Ό,τι γουστάρεις, ό,τι θέλεις. Με τον αγώνα με τον Μπαζιάννα γιατί τον παρακολούθησα το παιχνίδι. Ναι. Και επειδή δουλεύω και σε ένα μαγαζί εδώ στην πόλη. Ποιο? Ανάμεσα κάτι σε ένα μαγαζί εδώ στην πόλη. Ναι. Ένα φαγάδικο. Ωραία. Να πω κάτι ανάμεσα στους φιλάθλους του ΠΑΟΚ και του Ηρακλήτη έχω παρατηρήσει. Για να δούμε. Όταν ήρθαν οι φιλάθλοι του ΠΑΟΚ στο συγκεκριμένο στο δικό μου μαγαζί. Πληρώσανε. Στάσου. Μισό δευτερόλεπτο υπάρχει είδηση. Κάτσε ρε μια ώρα. Μισό δευτερόλεπτο. Κάτσε όποιοι δεν πληρώσαν. Πάμε στον Γιώργο του Ζαΐρη. Υπάρχει είδηση. Κάτσε ρε φίλε. Θα τα πει. Δεν τον κόβουμε τον άνθρωπο. Περίμενε φίλε. Έλα Γιώργο. Έλα Γιώργο. Καλησπέρα. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα Γιώργο. Μόνο καλή δεν είναι για το ΠΑΟΚ. Τι έγινε. Καθώς πριν από λίγο έφτασε στα γραφεία του ΙΣΠΑΕ το κατηγορητήριο από την UEFA. Μέσα σε αυτό υπάρχουν όλα όσα έγιναν. Δηλαδή ρίξη αντικειμένων, χρήση πυρσών, εισβολή των οπαδών μετά το τέλος του αγώνα στον αγωνιστικό χώρο, έχουν καταγραφεί τα πάντα. Από τον Τούρκο. Ενημέρωσε η UEFA ότι τη Δευτέρα, δηλαδή πολύ σύντομα έτσι, σε μια εβδομάδα από τώρα, εκδικάζεται η υπόθεση. Εσύ γιατί είσαι δυσάρεστος δηλαδή, για ποιο λόγο. Δυσάρεστο γιατί πάει παρέση. Ναι. Δεν θα γινόταν αυτό ρε Γιώργο, δεν θα γινόταν. Όχι, η δυσάρεστη είδηση για την ΠΑΕ έχει να κάνει με το ότι έχουν γραφεί τα πάντα, πρώτον και δεύτερον, ότι εκδικάζεται πολύ σύντομα. Αυτό τι σημαίνει ότι... σημαίνει ότι θέλουν ότι όχι θέλουν, ότι αν προβλεθεί τιμωρία έδρας, αποκλεισμός, ο ΠΟΚ θα την εκτίσει άμεσα στο ΜΑΤ με την Κράσνοντα. Εντάξει. Αυτό θέλω να πω. Εντάξει. Απλά να ενημερώσω ότι τη Δευτέρα ενώπιον της Πειθαρχικής Επιτροπής της UEFA, και ο ΠΑΟΚ έχει το δικαίωμα παράστασης, δηλαδή δεν θα εκπροσωπηθεί, δεν θα απολογηθεί με υπόμνημα. Ωραία. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Ευχαριστώ, καλά. Φίλα τα Γιάννα. Μισό λεπτό, τώρα μπορεί μετά το φιλικό περιβάλλον του της Τούμπας, να πάρω ένα τηλέφωνο το γιο του Σάββα Θεοδωρίδη, να καθαρίσει και να βγει μια κατάσταση. Έλα φίλα τα Γιάννα, ολοκλήρωσε λοιπόν, λίγο. Πήραν, λοιπόν, πήραν,